καλωσορίζουμε και εδώ στο Γεώργιο Σκούφος. Ένα γήπεδο πραγματικά όντως είναι στολίδι για το λεσβιακό ποδόσφαιρο. Βρίσκεται πραγματικά στο κέντρο της πόλης. Είναι εύκολο προσβάσιμο για τους αθλητές. Θα φιλοξενηθούν δύο ομάδες μέσα σε αυτό το γήπεδο. Και οι ομάδες οι οποίες έχουμε πει είναι ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Παλαισβιακός. Και ειδικά ο Παλαισβιακός που έχει μια μεγάλη ιστορία και θα βρει και αυτός πραγματικά το χώρο του και το σπίτι του ώστε να καταφέρει αυτά το οποίο προσπαθεί αυτή την φετινή χρονιά. Εκτός από το ποδόσφαιρο έχουμε βέβαια και τους αθλητές του Στίβου που βρήκαν και αυτοί εδώ το χώρο τους, του Στίβου όσον αφορά το Ακόντιο. Ξέρετε ότι υπάρχει μόνο το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης με πάρα πολύ κόσμο και αθλητές εκεί μέσα, οπότε έχουν και τη δεύτερη εναλλακτική λύση και κάνουν ήδη χρήση οι αθλητές του κοντισμού εδώ πάνω στο Γεώργιο Σκούφος. Το γήπεδο παραδόθηκε στο νομικό πρόσωπο πέρυσι περίπου τον Απρίλιο. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάσταση, μάλλον επανασπορά του αγωνιστικού χώρου που πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι ο αγωνιστικός χώρος καλύτερος από τα 4 γήπεδα που έχουμε στο νησί μας με φυσικό χόρτο. Εκτός από αυτό έχουν γίνει επανεβάσεις όσον αφορά ο ηλεκτροφωτισμός, τα αποδυτήρια του γηπέδου, έγιναν και αποδυτήρια για τους διαιτητές που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, τα μπάνια όλα μέσα κανονικά και αντικατάσταση όλο του ποτιστικού συστήματος του γηπέδου. Μαζί με όλα αυτά προσπαθήσαμε και φέραμε και ένα γραφείο με κάποιον υπεύθυνο που έχουμε εδώ και έχουμε δημιουργήσει και γραφεία της υπηρεσίας μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που όμοντως αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζει αυτό εδώ το γήπεδο υπάρχει η κατολίσθηση της πλευράς, της μιας πλευράς του γήπεδου που εκεί κάναμε διάφορες παρεμβάσεις και πιστεύω ότι για προσωρινά και όταν λέμε προσωρινά για 2-3 χρόνια δεν θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Εκεί όντως πρέπει να γίνει ένα μεγάλο έργο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πλευρά αυτή του γηπέδου. Γίνανε όντως μεγάλες παρεμβάσεις και εδώ πρέπει να οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και τους συναδέλφους αλλά και το προσωπικό και το γεωπόνο του χώρου του γηπέδου που καθημερινή βάση βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο για να το φέρουμε εδώ σε αυτό το βαθμό που αξίζει να το έχουμε. Οι εργασίες που υπολείπονται είναι να ολοκληρωθούν, είναι η είσοδος που θα έχει το γήπεδο για τους φιλάθλους, η οποία είναι την κάτω πλευρά του γήπεδου, διότι δεν θέλουμε πια οι φιλάθλοι να περνάνε μέσα από το γήπεδο, αλλά να έχουν το δικό τους χώρο, όπως φτιάχτηκαν και οι τουαλέτες και για αμαία για τους φιλάθλους στην απέναντι πλευρά του γήπεδου. Μέσα ακριβώς δίπλα στα αποδυτήρια και στο κτίριο των αποδυτήριων, έχει πέσει πάνω στο τραπέζι να γίνει ένας χώρος όπου θα φιλοξενεί βάρη για τους αθλητές, δηλαδή να γίνει ένα μικρό σύγχρονο γυμναστήριο, το οποίο αυτό θα το έκανουν χρήσιμο όχι μόνο οι αθλητές του Στίβου και του ποδοσφαίρου, αλλά και οι αθλητές του βόλεϊ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην είσοδο των φιλάθλων του γηπέδου. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μαρτίου το γήπεδο θα έχει παραδοθεί στις ομάδες. Το μόνο που υπολείπεται εκτός βέβαια από αυτό που σας είπα είναι και η πάγκη των αναπληρωματικών και το χρονοδιάγραμμα που μας έχουν δώσει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα είναι στη διάθεσή μας. Οπότε και εμείς θα το παραδώσουμε αυτό το γήπεδο σε αυτές τις δύο ομάδες. Όπως ξέρετε, κάθε γήπεδο πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο και αυτός ήταν ο στόχος μας, του Γιάννη Τσουκούρα, ο οποίος και αυτός καθημερινή με βάση δίνει την ψυχή του για αυτό εδώ το γήπεδο και τον ευχαριστώ για την συνεργασία που έχουμε. Είμαστε σε καθημερινή βάση στο γήπεδο, προσπαθούμε για το καλύτερο, είμαστε σε ένα επίπεδο
Λίγο πριν κάνουμε την οριστική παράδοση, για να μπορούμε να φιλοξενήσουμε αγώνες όχι μόνο τοπικού, αλλά θέλω να πιστεύω και παραπάνω κατηγορίες επαγγελματικές. Ο χώρος είναι ιδανικός, φιλόξενος και στην πορεία θα μπορέσουν να τα απολαύσουν τα σωματεία τα τοπικά, αλλά και οι ακαδημίες, στις οποίες προσδοκούμε να δώσουμε ένα μεγάλο μερίδιο από το χρόνο και το χώρο του γηπέδου.